Μια ακόμη πυρκαγιά, η δεύτερη μέσα σε 10 ημέρες, ξέσπασε σήμερα το πρωί, λίγο πριν από τις 8, στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης αιτούντων ασύλου στην πόλη της Σάμου. Είναι η δεύτερη πυρκαγιά από την ημέρα που είχαμε το σεισμό των κοντά 7 Ρίχτερ. Εγώ δεν πιστεύω στα τυχαία. Είναι ξεκάθαρο για μένα για άλλη μια φορά ότι ήταν εμπρισμός, από ποιους δεν είναι δική μου δουλειά να το πω, να βρεθούν, να τιμωρηθούν, γιατί έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές για άλλη μια φορά. Η φωτιά ξεκίνησε στο χώρο πίσω από το εστιατόριο και γρήγορα επεκτάθηκε, καταστρέφοντας ολοσχερός μέρος των εγκαταστάσεων και παραπήγματα διαμενόντων. The fire come in the food house. We want to put no water, no gas. That time I wake up, I see smoke. I come out, but my everything is burned. Yeah, I don't have much talk today because I confused. I don't understand. This last week here, our house too burned. Still, I'm confused. Η φωτιά περιορίστηκε μετά από 2 ώρες περίπου χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Την αποσυμφόρηση του νησιού με άμεσα απομάκρυση των αιτούντων ασύλου ζήτησε για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου κ. Γιώργος Τάτζος. Κάνω έκκληση, το έχω κάνει, θα το κάνω σύντομα και γραπτά εντός της μέρας, ότι την αρνητική παράμετρο για το νησί μας που λέγεται σεισμός δεν μπορεί να τονάρει καμιά πολιτεία, κανένα κράτος και καμιά κυβέρνηση παρά μόνο να απαλύνουμε τις πληγές και να προφυλάξουμε τον πληθυσμό. Την αρνητική και ασύμμετρη όμως παράμετρο που λέγεται μεταναστευτικό προσφυγικό μπορεί να γίνει, γι' αυτό και διαμέσου εσάς κάνω έκκληση άμεσης εκένωσης από όλους τους πρόσφυγες μετανάστες από την πόλη της Σάμου. Να φύγουν εκτός νησιού. Αυτό μπορεί να γίνει. Και θέλουμε να γίνει. Είναι εύλογο. Έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς διεξάγει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σάμου.